Την έγκριση δημοπράτησης ενός έργου που θα βοηθήσει στον τομέα της παροχής οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της περιφέρειας Θεσσαλίας έδωσε πρόσφατα ο Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός. Η πράξη αφορά το ενταγμένο έργο στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας εξοπλισμός υπηρεσιών τροχέας για την παροχή οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της περιφέρειας Θεσσαλίας προϋπολογισμού 1.925.000 ευρώ. Στόχος του έργου αυτό είναι η ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών με θετικά αποτελέσματα στην οδική ασφάλεια και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας του πολίτη. Ειδικότερα τα τμήματα τροχείας ανά τη Θεσσαλία θα ενισχυθούν με τα εξής μέσα: 25 οχήματα 4x4, 4 οχήματα διερεύνησης τροχαίων ατυχημάτων τύπου VAN, 25 αστυνομικά οχήματα, 10 δίκυκλες μοτοσυκλέτες και 20 αλκοόμετρα. Στο επόμενο διάστημα αναμένεται η υποβολή του φορέα του τελευταίου υποέργου, που είναι η προμήθεια από αποδεκτών προϋπολογισμού 74.800 ευρώ. Στην σημαντική αυτή εξέλιξη και για το τοπικό τμήμα τροχέας Τρικάλων, μίλησε στην τηλεόραση 10 ο διοικητής του, κ. Αθανάσιος Καπάς. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Λάρισας, μέσω ενός προγράμματος του ΕΣΠΑ, κατόρθωσε και δέσμευσε ένα χρηματικό ποσό, έτσι ώστε όλες οι υπηρεσίες τροχέας της Θεσσαλίας να ενισχυθούν με οχήματα. Συγκεκριμένα για τη δικιά μας υπηρεσία του Τμήματος Τροχέας Τρικάλων, μέσω του προγράμματος αυτού, σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα ενισχυθούμε με 5 τζιπ αυτοκίνητα, με ένα βαν, με 5 περιπολικά, με 2 μηχανές, 3 αλκοολόμετρα, ένα φωτογραφικό ραντάρ αυτοκίνητο, 3 ραντάρ και 11 ασυρμάτους. Είναι μια θετική εξέλιξη για την υπηρεσία μας, αναβαθμίζει την εργασία μας και θα μας διευκολύνει πάρα πολύ και στους ελέγχους ως προς τους οδηγούς και στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων γενικότερα.